τη χρονιά που το διοργανώνουμε αυτό, κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε και λίγο καλύτεροι, να προσφέρουμε παραπάνω πράγματα στους επισκέπτες μας, δηλαδή έχουμε καινούργια πραγματάκια. Μεγαλύτερη ποικιλία, περισσότερη οργάνωση, μεγαλύτερη συμμετοχή. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό που γίνεται και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα όσο μπορούμε. Είναι δύο μαγαζιά, Costro Blue Store και Castro Ελλάς. Ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι το κατασκευαστικό, μηχανήματα, εργαλεία, τις παρουσίασεις στο Costro Blue Store, έχει να κάνει το κομμάτι της κουζίνας, εξοπλισμοί, Castro Ελλάς. Τα παντρέψαμε, φτιάξαμε δύο χώρους, ένας δίπλα στον άλλον, έχουμε φέρει εκθέτες, έχουμε φέρει τα εργοστάσια τα ίδια, αντιπρόσωπους, κάνουμε μαγειρικές, σο, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή το Rational, έχουμε μηχανήματα όπως είναι η Kärcher, Stihle, κάνουμε παρουσίαση των μηχανημάτων, το πιάνουμε στα χέρια μας, το δουλεύουμε. Όπως και το κατασκευαστικό κομμάτι με διάφορες τεχνοτροπίες, πατήσεις με το γωνίες ή κατασκευαστικά, δίνουμε στους μαστόρους και στους ιδιώτες, γιατί απευθυνόμαστε και στον ιδιώτη και στον επαγγελματία. Και προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε με πολύ καλές προσφορές που έχουμε για το διήμερο και όχι μόνο. Οι νέες στάσεις οι οποίες παρουσιάζονται φέτος είναι κυρίως στη μαγειρική, στο μετοφούρνο Rational, τον έξυπνο φούρνο, τον έξυπνο μαγείρεμα. Ο Rational Blue έχει γίνει θεσμός. Όλοι οι ιδιοκτήτες, οι σεφ, ειδικά οι σεφ, είτε σε εστιατόριο είτε σε ξενοδοχειακό κομμάτι, θέλουν να έχουν αυτό το φούρνο στην κουζίνα τους. Είναι κάτι το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο βελτιώνει την ποιότητα και την απόδοση στην κουζίνα και προσφέρει στον πελάτη κάτι πολύ αξιόλογο, κάτι πολύ σταθερό στην γεύση αν είναι τακτικός πελάτης. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλα μηχανήματα και άλλες έξυπνες λύσεις. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε το Rational με το show που κάνει. Κάποια άλλη στιγμή θα διοργανώσουμε και άλλα μηχανήματα, άλλες επιδείξεις. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει επίπεδο η έκθεσή σας και αυτό χαροποιεί όλους, και τους επαγγελματίες αλλά και το κοινό. Πείτε μας ποιοι είναι οι στόχοι σας για του χρόνου και γενικότερα, επειδή αυτός ο θεσμός έχει αρχίσει και πραγματικά είναι πολύ ενθαρρυντικό για το νησί μας, πώς θα συνεχιστεί και αν έχετε δεχθεί προτάσεις και από εταιρείες εξ Αθηνών να συμμετάσχουν στην έκθεση, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Χαίρομαι που ανταποκρίνεται στον κόσμο αυτό και πιστεύει. Υπάρχουν σκέψεις για τον χρόνο. Εμείς είμαστε στο τώρα. Πρέπει να τελειώσει η έκθεση γιατί ζούμε στο παρόν. Θα δούμε τι θα κάνουμε τον χρόνο. Είναι λίγο πιο μακριά αυτό. Τελειώνει αυτός ο κύκλος, ξεκινάει ένας καινούριος. Προτάσεις υπήρχαν από πέρυσι για τη διοργάνωση ενός μεγαλύτερου, ενός ανοίγοντας την γκάμα των εκθετών. Ένα event ακόμα μεγαλύτερο. Ένα event, οκ. Okay. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε, προγραμματίσουμε μόνοι μας. Θέλει σκέψη, θέλει δουλειά, θέλει στήριξη. Δεν είναι προς το παρόντος να το συζητήσουμε άμεσα, αλλά σίγουρα τους επόμενους μήνες θα γίνουν συναντήσεις, θα γίνουν κάποιες σκέψεις και θα δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Πάντως είναι σημαντικό ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και του νησιού μας στηρίζουν κάθε χρόνο αυτό το θεσμό και έτσι βλέπουμε και ο κόσμος ανταποκρίνεται, αλλά πηγαίνει και καλύτερα η έκθεση. Το κίνητρο, ο κίνητρος, σκοπός μάλλον της έκθεσης αυτής είναι να καταφέρουμε να παρέχουμε στον επιχειρηματία, στον ιδιώτη, στον τόπιο, πράγματα τα οποία δεν είχε μέχρι στιγμής. Δεν είχε την παρουσία αυτών των περιπτέρων, αυτών των εταιριών να κάνουν show τα πράγματά τους, να τα δειγματίζουν, να μπορεί ο άλλος να τα πιάσει, να τα δει από κοντά. Και έπρεπε να κάνει ταξίδια στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, ακόμα και στο εξωτερικό, να δει κάποια πράγματα. Προσπαθούμε να το φέρουμε στον τόπο μας. Αυτό βλέπω ότι το ακολουθούν και άλλες επιχειρήσεις του νησιού και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα χαρώ κάποια στιγμή να γίνει και μια πολύ μεγάλη έκθεση, να είμαστε από όλους τους κλάδους, ίσως με τη βοήθεια και του Δήμου ή κάποιος ο οποίος μπορεί να το διοργανώσει αυτό, είτε το επιμελητήριο ή με τον εμπορικό σύλλογο. Να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να προσφέρουμε αντίστοιχο στον τόπιο αυτό το οποίο δεν μπορεί να έχει. Και θα πρέπει να ταξιδεύει σε μεγάλες εκθέσεις στην Αθήνα για να δει κάποια πράγματα. Είναι πολλά τα έξοδα, τα ταλαιπωρία. Καταλαβαίνετε. Να το ευχηθούμε και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.